διακρυπητή λόγω μιας μεγάλης τρύπας, φυσικής τρύπας που υπάρχει στα βράχια. Στην περιοχή είναι από τις μεγαλύτερες παραλίες της Θάσου, που όμως δεν έχει πολύ κόσμο γιατί έχει μάρμαρο μέσα στην θάλασσα, οπότε δεν την προτιμάνε οι επισκέπτες. Από εδώ και πέρα θα δούμε πάρα πολύ ωραίες παραλίες του νησιού με πεύκα που φτάνουν ως κάτω την θάλασσα. Μπροστά μας είναι τα βουνά του Θεολόγου. Η μεγάλη φωτιά του 85 ξεκίνησε από εκεί τέρμα πάνω ψηλά και έφτασε μέχρι κάτω τη θάλασσα. Το χωριό του Θεολόγου δεν φαίνεται από τον κεντρικό δρόμο, είναι από τα πιο παραδοσιακά χωριά της Θάσου όμως, με πολλά πέτρινα σπίτια χτισμένα από το 17ο αιώνα και μετά. Εκεί πάνω υπάρχει η παλιότερη εκκλησία της Θάσου, χτισμένη το 1803, και το τουρκικό σχολείο του 1884. Για πολλά χρόνια το χωριό του Θεολόγου ήταν η τουρκική πρωτεύουσα της Θάσου και ένα από τα μεγαλύτερα κεφαλοχώρια του νησιού. Εδώ τώρα μπροστά μας βλέπουμε τα λιμενάρια καλύτερα. Είναι το μεγαλύτερο νησί στα νότια της Θάσου, το δεύτερο μεγαλύτερο του νησιού με 3.000 κατοίκους. Το κτίριο στα δεξιά, πάνω στην κορυφή του λόφου, εκείνο με τις σκεπές τις περίεργες, είναι το